Πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκδήλωση στο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας για το Ολοκαύτωμα με κείμενο που διάβασαν οι μαθήτριες. Μέσα από αποσπάσματα από το βιβλίο του Ιωσήφ Μεβορά, αλλά και μέσα από οπτικά αφιερώματα για την Παγκόσμια ημέρα. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν παράλληλα για τις φρικαλαιότητες τις οποίες έζησαν πάνω από 1 εκατομμύριο Εβραίοι που έχασαν τη ζωή τους στο Auschwitz. Άλλωστε, 27 Ιανουαρίου ήταν η ημέρα όπου ο Σοβιετικός στρατός μπήκε στο Auschwitz απελευθερώνοντας τους τελευταίους επιζώντες κρατουμένους. Σήμερα έχουμε 2 καλεσμένους. Ο πρώτος είναι ο κύριος Νίκος Κοσμίδης, υποψήφιος διδάκτορα αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Ξάνθης, ο οποίος θα μιλήσει για τη διαχρονικότητα του Ολοκαυτώματος, μάλλον για τη διαχρονικότητα του ναζισμού, πώς ξεκίνησε δηλαδή το Ολοκαύτωμα μέσα από το ναζισμό και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σήμερα, γιατί αναβιώνουν, όπως είναι γνωστό, πολλές φωνές ναζισμού στην Ευρώπη. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσω, όπως επίσης θα μιλήσει, ξέχασα να σας πω, ο κύριος Κοσμίδης και για τις φωνές αντίστασης κατά του Τρίτου Ράιχ από τη μεριά της Εκκλησίας, όχι αποκλειστικά της Ορθόδοξης, αλλά και της Ρώμο-Καθολικής Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα των Καβαλιωτών Εβραίων, που, όπως θα πρέπει να ξέρουν οι καβαλιώτες συντοπίτες μου, 1500 περίπου από αυτούς χάθηκαν το 1943, οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα, όπου αφανίστηκαν. Στο δεύτερο μέρος, τα παιδιά που παρουσιάζουν την εκδήλωση, μέσα από το βιβλίο του κύριου Ιωσήφ Μεβοράχ, «Καβάλα, η Μέκα του Καπνού», θα μιλήσουν για το θέμα αυτό, για το χαμό των 1484 Εβραίων και θα προβληθεί και ένα βιντεάκι μικρής διάρκειας που σκηνοθέτησε και έπαιξε το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας, αφιερωμένο σε μια πράξη ανδρείας του Στέφανου Καραγκιοζάκη, ενός νέου 12 ετών, που κατά τη διάρκεια αυτής του εγκλισμού των καβαλιωτών Εβραίων σε ένα καπνεργοστάσιο, κατάφερε να μπει μέσα, διασπώντας την φρουρά των στρατιωτών των Βουλγάρων και να δώσει 2 καρβέλια ψωμί στους έγκλειστους, κάτι το οποίο πλήρωσε βέβαια με πάρα πολύ άγριο ξύλο από τη μεριά των Βουλγάρων. Δύσκολη μέρα για μένα προσωπικά, γιατί έχω χάσει ανάμεσα στους καβαλιώτες Εβραίους όλη την οικογένεια, την πρωτογενή οικογένεια, και μου θυμίζουν πολλά πράγματα. Σήμερα η παρουσία σου εδώ σε μια συζήτηση με τα παιδιά, Παγκόσμια ημέρα Ολοκαυτώματος. Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε? Εκ μέρους του προγράμματος δράσης ιστορίας μνήμης πολιτισμού, δεχτήκαμε με χαρά αυτή την πρόσκληση να έρθουμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά και με αφορμή αυτή την ημέρα να τους δώσουμε κάποια επιπλέον εργαλεία για να μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει αυτή η ημέρα τιμής και μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, τι ήταν το Ολοκαύτωμα και γιατί ξαφνικά, που δεν ήταν ξαφνικά, προέκυψε στην παγκόσμια ιστορία ακριβώς όλη αυτή η ιστορία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης του Ολοκαυτώματος και βέβαια της εξόντωσης και των Ελλήνων Εβραίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τα παιδιά θα συζητήσουμε ιστορικά και θεολογικά το ζήτημα αυτό, προσπαθώντας να κατανοήσουμε ποιο ήταν το υπόβαθρο εκείνο που οδήγησε τη γερμανική κοινωνία να αποδεχτεί και να συμπράξει στην εξόντωση των Εβραίων και βεβαίως να οδηγήσει σε κίνδυνο αφανισμού ολόκληρη της εβραϊκής κοινότητας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη.